Επίδομα καυσίμων, Freedom Pass, επιχορήγηση των λογαριασμών ρεύματο του Απριλίου, επιταγή ακρίβεια αλλά και παρεμβάσει στην επιστρεπτέα προκαταβολή περιέλαμβανε το πακέτο μέτρων που εξειδίκευσε η κυβέρνηση σήμερα το πρωί. Είχε προηγηθεί η εξαγγελία εχθέ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του πακέτου μέτρων στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών συνολικού ύψου 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα μέτρα για ενοικοκυριά, επιχειρήσει, αγρότε εξειδίκευσαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Χρήστο Θεοικούρα, Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κώστα Κρέκα, Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Γιώργο Γιώργαντά και ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σικελάκη. Ενώ την παρουσίαση συντόνισε ο Υφυπουργό Παράτον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Τα μέτρα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το συνολικό ύψο των παρεμβάσεων ακίζει τα 4 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα, είπε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου με ένα πρόγραμμα στήριξη που σήμερα επεκτείνουμε και ενδυναμώνουμε για να ανταποκριθούμε στι επιπρόσθετε επιβαρύνσει που φέρνει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σταθούμε στο πλευρό τη κοινωνία, να ανταποκριθούμε στι απαιτήσει των ανθρώπων για σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον διεθνού ανασφάλεια και διεθνού αστάθεια. Προσπαθούμε με πράξεις και προσπαθούμε συνεχώς με πράξεις και όχι με λόγια ούτε με απλοϊκές προσεγγίσεις, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων στη ζωή των ανθρώπων. Και θα είμαστε στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας για όσο χρειαστεί. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα που θα ανακοινώσουμε σήμερα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και απευθύνονται σε πάνω από 3,2 εκατομμύρια συμπολίτε μας. Ενώ το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας αγγίζει μέχρι σήμερα τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Ταϊκούρα, ο Υπουργό Ενέργεια, ο κ. Κρέκα, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, ο κ. Γιοργαντά, ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Κυλακάκη, θα παρουσιάσουν το πλαίσιο και το περιεχόμενο των μέτρων τη στήριξη που θα ανακοινώσουμε σήμερα. Στήριξη η οποία επικεντρώνεται σε τρει κυρίω άξονε. Πρώτον, στην πολύ σημαντική αύξηση τη επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματο για νοικοκυριά και επιχειρήσει δεύτερον στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας και τρίτον στην επιδότηση της τιμής των καυσίμων που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο Ζούμε σε μια ιστορική περίοδο με πρωτοφανείς προκλήσεις. Η Ευρώπη βιώνει βαθιά γεωπολιτική κρίση. Ένα πόλεμο με απώλειες ζώων που επιφέρει σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία των οικονομιών, είπε ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστος από την παγκόσμια υγειονομική κρίση η Ευρώπη βιώνει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βαθιά γεωπολιτική κρίση για πρώτη φορά ύστερα από αρκετέ δεκαετίε. Έναν πόλεμο με απώλειες ανθρώπινων ζώων και νέα μαζικά μεταναστευτικά κύματα που επιφέρει σοβαρή διαταραχή στην λειτουργία των οικονομιών και υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό κόστος. Οικονομικό κόστος που έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στην εκτέλεση των εθνικών και ιδιαίτερα των οικογενειακών προϋπολογισμών, κυρίως των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων. Η νέα διεθνής κρίση, αυτή την, αυτή την φορά από την πλευρά της προσφοράς, διογκώνει τις τιμές στην ενέργεια και στα βασικά είδη της καθημερινότητας του πολίτη, ενισχύει τον πληθωρισμό, ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών Διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα, περιορίζει τζίρου και κέρδη επιχειρήσεων, κλονίζει την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ενισχύει τη μεταβλητότητα, φρενάρει την αναπτυξιακή δυναμική. Στην δίνη αυτής της νέας κατάστασης, ως κυβέρνηση κατανοούμε την όξυνση προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας και συναισθανόμαστε πλήρως την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη. Ζώντας μέσα στην κοινωνία και όχι σε γυάλινους πύργους, ακούμε τον σφιγμό, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, κατανοούμε τους προβληματισμούς, σεβόμαστε τις αγωνίες των πολιτών. Γι' αυτό και αντιδρούμε άμεσα και πρωτίστως ψύχρεμα και συγκροτημένα. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον ευάλωτο οικονομικά συνάνθρωπό μας. Κάνουμε το καλύτερο στο πλαίσιο του εφικτού, ώστε να περιορίσουμε τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας στο πορτοφόλι του πολίτη. Αξιοποιούμε την υφιστάμενη παροδική ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία με σύνεση και υπευθυνότητα. Ενεργοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα διαθέσιμα εργαλεία και τον δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από την καλή εκτέλεση του προπολογισμού, προκειμένου να συνεχίσουμε να βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε, την κοινωνία. Χτίζουμε ένα νέο δίκτυο ασφαλείας, όπως με επιτυχία πράξαμε κατά την περίοδο της πανδημίας, πάνω από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβέρνηση, σε συνέχεια της μέχρι σήμερα κρατικής στήριξης, προχωρά σε νέα δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και παρεμβάσεις που εστιάζουν πρωτίστως στους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας, σε όσου έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε όσου παράγουν, σε όσου πλήρονται περισσότερο. Οι παρεμβάσει τη κυβέρνηση είναι. Η πρώτη παρέμβαση. Αυξάνουμε την επιδότηση του ρεύματο. Η δεύτερη. Έκτακτη ενίσχυση σε 1,4 ευάλωτα νοικοκυριά. Απευθεία επιδότηση καυσίμων στου πολίτε για τρει μήνε. Στα φυσικά πρόσωπα. Επιλέξιμα είναι πρόσωπα φορολογική κάτοικη Ελλάδο με δηλωθέν εισόδημα έως 30.000 ευρώ. 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίω με 22 ευρώ το λίτρο. Επιδοτείται η τιμή πώληση του πετρελαίου κίνηση για τον Απρίλιο, ώστε το όφυλο να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Δίνεται τον Απρίλιο ενίσχυση 200 ευρώ στα ταξί για το αυξημένο κόστο καυσίμων. Τέταρτη παρέμβαση αυξάνεται η περίοδο αποπληρωμή όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών, παραμένει δηλαδή η έκπτωση 15% σε περίπτωση που επιστραφούν εφάπαξ. Το συνολικό κόστο των τέσσεων παρεμβάσεων υπερβαίνει το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτη παρέμβαση ενισχύουν του αγρότε, καθορίζεται σήμερα για το πετρέλαιο εσωτερική καύση μηδενικό συντελεστή και επίση συντελεστή ΦΠΑ 6% για τα λοιπάσματα και επιδότηση για αυξημένο κόστο ζωοτροφών. Συγκεκριμένα. Πρώτη παρέμβαση. Αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση ρεύματο σε νοικοκυριά και επιχειρήσει. Συνεχίζουμε την επιδότηση φυσικού αερίου. Δίνουμε έκτακτη επιδότηση ρεύματο για τι μικρέ επιχειρήσει. Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων εκτιμάται στα 640 εκατομμύρια ευρώ για τον Απρίλιο. Δεύτερη παρέμβαση. Ενισχύουμε ευάλωτου συμπατριώτε μα. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά με περισσότερο από 3,2 εκατομμύρια μέλη, προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας. Η ενίσχυση θα καταβληθεί πριν το Πάσχα. Η κυβέρνηση κινείται οργανωμένα. Η εισβολή στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει σοβαρέ αναταράξει. Έχουν σημειωθεί ρεκόρ υψηλών τιμών σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια, επισήμενε ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Κώστα Κρέκα. Από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί ρεκόρ υψηλών τιμών στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Η μέση τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια από τι αρχέ Μαρτίου μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 312 ευρώ ανά Μεγαβατόρα, όταν τον Ιανουάριο ήταν 227 ευρώ και το Φεβρουάριο ήταν 213 ευρώ, πέντε φορές υψηλότερη από τον περσινό αντίστοιχο μήνα. Η τεράστια αυτή η ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, γι' αυτό και είναι αναγκαία άμεσα μια ευρωπαϊκή λύση. Ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη έχει καταθέσει στοχευμένη πρόταση έξι σημείων για τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων σε επίπεδο Ευρώπη για τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση τη ηλεκτρική ενέργεια. Η ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη που από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, από τον Σεπτέμβριο του 2021, εφαρμόζει σε μηνιαία βάση μέτρα στήριξη των καταναλωτών προσαρμοσμένα στι μεταβολέ των τιμών τη ενέργεια. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δημιούργησε το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση, στο οποίο οδηγούνται τα υπερπλεονάσματα του ειδικού λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια του ειδικού λογαριασμού των υπηρεσιών κοινή ωφελία και των εσόδων από τι δημοπρασίε των ρήπων διοξιδίου του Άθρακα. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τι επιδοτήσει για την ηλεκτρική ενέργεια και σε οικιακά τιμολόγια α, και νοικοκυριά, η επιδότηση θα αφορά σε όλε τι παροχέ κύρια κατοικία, όπω αυτέ δηλώνονται στο ε1 αριθμούν 4.200.000 παροχές, ανεξαρτήτως εισοδήματο, ανεξαρτήτως εμβαδού κατοικία και παρόχου. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 κιλοβατόρε το μήνα αυξάνεται από 40 ευρώ το μήνα Μάρτιο στα 72 ευρώ τον Απρίλιο, ποσοστό αύξηση τη επιδότηση 80%. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες κατανάλωσης επιδοτούμε με 270 ευρώ τη μεγαβατόρα, από 150 ευρώ τον Μάρτιο. Για την, με, για την μηνιαία κατανάλωση από 151 έως 300 κιλοβατόρες επιδοτούμε με 210 ευρώ αναμεγαβατόρα από 110 ευρώ τον Μάρτιο. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αυξάνεται στα 87 ευρώ τον Απρίλιο από 53 ευρώ τον Μάρτιο. Άρα επιδοτούμε με 290 ευρώ τη Μεγαβατόρα για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες μηνίας κατανάλωσης ε, για αυτή την κατηγορία, προσπαθώντας να απορροφήσουμε το σύνολο ε, σχεδόν της ανατίμησης. Επαναλαμβάνω για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυρία τον Απρίλιο ανέρχεται στα 218 εκατομμύρια ευρώ από 148 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο. Επίση, για του πολίτε που στην περσινή δήλωση εισοδήματο δεν είχαν δηλώσει αριθμό παροχή κύρια κατοικία. Στη νέα υποβολή δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό παροχή και σε αυτού θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο η επιδότηση που του αναλογεί. Επίση, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον κύριο Πιτσιλή, στι νέε φορολογικέ δηλώσει αυτού του έτου που θα κατατεθούν, θα σε λίγο διάστημα, σε μικρό διάστημα, δημιουργείται νέο πεδίο για την συμπλήρωση αριθμού παροχή φοιτητική κατοικία. Σε αυτέ τι παροχέ που θα δηλωθούν στι φετινές φορολογικέ δηλώσει, η επιδότηση που του αναλογεί θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε μη οικιακά τιμολόγια, δηλαδή σε αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπέ χρήσει και άλλα. Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διπλασιάζεται από τα 65 ευρώ αναμεγαβατόρα το Μάρτιο στα 130 ευρώ αναελεκτρική μεγαβατόρα τον Απρίλιο για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Επιπλέον, για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή μέχρι 25 καβέα και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύω παροχής, ενισχύουμε με πρόσθετη επιδότηση 100 ευρώ αναμεγαβατόρα το σύνολο της κατανάλωσης. Άρα, η συνολική μοναδιαία επιδότηση, επαναλαμβάνω, για αυτή την κατηγορία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με παροχές μέχρι 25 καβέα, ανέρχεται στα 230 ευρώ αναμεγαβατόρα. Το μέτρο αυτό αφορά 1.160.000 επαγγελματικές παροχές, όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψηλικά, κομωτήρια, γραφεία, αρτοπία και άλλα, και υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ για τον μήνα Απρίλιο. Επιπροσθέτως, για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, για όλη αυτή την κατηγορία ε, των επιχειρήσεων που προανέφερα, με παροχή ισχύω πάντα μέχρι 25 καβέα, διαθέτουμε επιπλέον 75 εκατομμύρια ευρώ για την αναδρομική επιδότηση του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Με στόχο να απορροφήσουμε αναδρομικά έως και το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η αναδρομική επιδότηση θα δοθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις ξεκινώντας από τον Απρίλιο. Συνολικά για το μήνα Απρίλιο το σύνολο της επιδότησης για τα επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται στα 313 εκατομμύρια ευρώ από τα 132 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο αύξηση της ενίσχυσης κατά 137%. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά, η κρατική επιδότηση συνεχίζεται και για τον μήνα Μάρτιο στα 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνύας κατανάλωσης. Αφορά 540.000 οικιακούς καταναλωτές. Ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, δήλωσε ότι τα μέτρα δεν είναι οριζόντια, γιατί είναι σπάταλα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε του χαμηλοσυνταξιούχου, τι οικογένειε με παιδιά και όσου έχουν μηχανή ή αυτοκίνητο με κριτήρια. Βοηθάμε όσου έχουν λιγότερα και καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα. Συνεπώ, είμαστε αναγκασμένοι να λαμβάνουμε μέτρα μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουμε ορατότητα μέχρι να καθαρίσει η εικόνα και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σενάριο μακροοικονομικό σε συνθήκες μικρότερης αβεβαιότητας. Ένα σενάριο με απλά λόγια που θα έχει σοβαρές πιθανότητες να υλοποιηθεί. Και αυτό διότι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας θα είναι τελείως διαφορετικό το μακροοικονομικό και το δημοσιονομικό σενάριο, δηλαδή πώς θα πάει η οικονομία και πώς θα πάνε τα φορολογικά έσοδα, αν έχουμε παράταση ή κλιμάκωση του πολέμου ή αν έχουμε ειρήνη, και αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και τη ένταση. Τα μέτρα που λαμβάνουμε δεν είναι, όπω ακούσατε, οριζόντια. Και αυτό διότι τα οριζόντια μέτρα, όπω αυτά που μα προτείνει η αντιπολίτευση, είναι σπάταλα, ξεπερνούν κατά πολύ τι δυνατότητε τη οικονομία και έχουν μειωμένη κοινωνική αποδοτικότητα. Μα λένε, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων. Η απάντησή μα είναι ότι προτιμούμε με τα ίδια χρήματα να βοηθήσουμε του χαμηλοσυνταξιούχου, τι οικογένειε με παιδιά. Από την πρώτη στιγμή της κρίσης δηλώσαμε ότι η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των αγροτών. Εκείνων που καθημερινά μοχθούν για να απολαμβάνουμε εμείς τα αγαθά των κόπων τους. Αυτών που με την παραγωγή τους στηρίζουν την ελληνική οικονομία και ενισχύουν τις εξαγωγές. Την προσφορά τους αναγνωρίζει η κυβέρνησή μας με πρώτον τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίξαμε μέχρι τώρα έμπρακτα τους αγρότες με ενισχύσεις ύψους άνω των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν από 21 μέρες είχα δηλώσει ότι αφού στηρίζουμε, προωθούμε λύσεις και δρούμε γρήγορα. Είχα τον ίσιο θέμα στο πλευρό των παραγωγών όσο απαιτηθεί. Σήμερα, υλοποιώντα αυτές τις δεσμεύσει, είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε και τα νέα μέτρα στήριξη. Θα μου επιτραπεί πρώτα όμως να αναφερθώ σε αυτά που ήδη υλοποιούνται. Όπως είναι γνωστό, η επιδότηση 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής αφορά και τις γεωργικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ταυτόχρονα, η δέσμευσή μας για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο είναι, έχει κατατεθεί στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα, όπως είπε και ο κ. Σταϊκούρας. Και βεβαίως θα γίνει στη συνέχεια με υπουργική απόφαση η εξειδίκευση ακριβώς των των επιδοτήσεων που δικαιούται ο κάθε καλλιεργητή ανάλογα με τα στρέμματα που θα δηλωθούν στη φετινή δήλωση ΩΣΔΕ. Πάντω, αφορά το συγκεκριμένο μέτρο όλη, την χρονική, όλη τη χρονιά αυτή, από τον Ιανουάριο έω και τον Δεκέμβριο. Η μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών, η οποία βεβαίω έχει συντελεστεί και υλοποιείται στο 6%. Όμω, στη Βουλή βρίσκεται τώρα προς ψήφιση και η μείωση του ΦΠΑ στα λοιπάσματα επίση το 6%. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η διευκρίνηση της διαδικασίας μέσα από την οποία θα εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι μας το 4% επί του τζίρου τους για ενίσχυση για τις ζωοτροφές. Και βεβαίως αναμένουμε και για το μεταφορικό ισοδύναμο στην μεταφορά ζωοτροφών που αφορά την Κρήτη η υλοποίηση του μέτρου μέσα από υπουργική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.